Υπάρχει άραγε τεχνολογία που αλλάζει τον καιρό? Ποιες είναι οι αποκαλύψεις για τα πειράματα πάνω στον καιρό που έγιναν πριν από αρκετά χρόνια και που ίσως επιβεβαιώνουν τις φήμες? Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στη Βόρεια Εύβοια, όπου πυρόπληκτες περιοχές πλημμύρισαν το Σαββατοκύριακο εξαιτίας της κακοκαιρίας Αθηνά. Περισσότερα από 200 σπίτια πλημμύρισαν. Κάτοικοι και φορείς μιλούν για πρωτόγνωρες καταστάσεις. Είναι αντιμέτωποι με τη λάσπη και το φόβο για νέες καταστροφές από το ενδεχόμενο νέας ισχυρής βροχόπτωσης. Από την Αγία Άννα μέχρι την Κοτσικιά απεγκλωβίστηκαν πάνω από 100 άτομα. Δρόμοι καταστράφηκαν από ορμητικούς χυμάρους. Την ίδια ώρα πάνω από 30 σπίτια πλημμύρισαν στη Λάρισα, ενώ και το Πύλιο βρίσκεται σε ζώνη κινδύνου, καθώς αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία η κακοκαιρία Αθηνά, όπως έχει επίσημα ονομαστεί, πλήττει τη χώρα και ειδικότερα συγκεκριμένες περιοχές, προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές. Με βράχους να καταπλακώνουν σπίτια, ολόκληρες περιοχές να πλημμυρίζουν, όπως η Εύβοια, η οποία μάλιστα βιώνει βιβλική καταστροφή, και ας ελπίσουμε πολύ σύντομα οι άνθρωποι που πλήττονται από αυτή την κατάσταση να επιστρέψουν γρήγορα στα σπίτια και την καθημερινότητά τους. Εδώ και πολύ καιρό, μάλιστα, υπάρχει στη δημόσια κουβέντα ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής που έχει αλλάξει ή θα αλλάξει ραγδαία το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και στο παρελθόν έχουμε ήδη αναφέρει ότι υπάρχουν πάρα πολλές εξέχουσες προσωπικότητες οι οποίοι αναφέρουν την κλιματική αλλαγή ως τον επόμενο μεγάλο κίνδυνο για την ανθρωπότητα. Για πάρα πολλά χρόνια όμως υπάρχουν πολλές συζητήσεις για προγράμματα και τεχνολογία σχετικά με τον έλεγχο του καιρού, όπως το πρόγραμμα HARP, για το οποίο έχουμε κάνει εκτενές αφιέρωμα, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε στην καρτέλα που θα εμφανιστεί πάνω δεξιά στις οθόνες σας. Πέρα όμως από το πάρα πολύ γνωστό πρόγραμμα HARP, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, για να μην τις πω αποδείξεις, για την ύπαρξη τεχνολογίας που αλλάζει τον καιρό. Θα πάμε τώρα στο Weird.gr για να δούμε ένα άρθρο που περιέχει μερικά στοιχεία που σχετίζονται με την τεχνολογία που αλλάζει τον καιρό. Για να δούμε τι ισχύει τελικά και τι όχι, ή έστω να βγάλουμε ένα μικρό συμπέρασμα. Σε αυτό το σημείο και πριν προχωρήσουμε με το επεισόδιο, όσοι δεν είστε συνδρομητές, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή πατώντας και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα νέα επεισόδια, τα οποία είναι πολλά και ενδιαφέροντα κάθε εβδομάδα. Επίσης μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, γιατί ανεβάζω και εκεί κάποια σύντομα stories και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Εννοείται να κάνετε like σε όσα βίντεο σας αρέσουν, γιατί βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι. Πάμε να δούμε τι ισχύει με την τεχνολογία που αλλάζει τον καιρό. Στο σημείο αυτό να πω, αφού είμαστε στη σελίδα, να επισκέπτεστε όσοι θέλετε το Weird.gr, γιατί είναι πλέον ενεργό με πάρα πολλά άρθρα σχεδόν καθημερινά, και στηρίζετε και το κανάλι και την προσπάθεια που κάνω συνολικότερα εδώ πέρα για την εναλλακτική αναζήτηση, αλλά και επειδή περιέχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια που πολλές φορές δεν ανεβαίνουν σε επεισόδια στο κανάλι Weirdo. Να σημειώσω ότι για όλα όσα θα δούμε σε αυτό το επεισόδιο θα υπάρχουν σύνδεσμοι κάτω στην περιγραφή, λίγο πιο κάτω από τις πρώτες γραμμές που είναι τα promo της ENEMBA, για όποιον θέλει να τσεκάρει το ζήτημα μόνος του και μετά να βγάλει συμπέρασμα ή να σχολιάσει, αφού εμείς απλά εδώ παρουσιάζουμε τα στοιχεία που ίσως υπάρχουν, και από εκεί και πέρα όποιος ενδιαφέρεται τα ψάχνει και μόνος του για να δει τι ισχύει και τι όχι. Θα μπορούσατε άραγε να φανταστείτε μια κατάσταση κατά την οποία οι άνθρωποι δεν ελέγχονται από δυνάμεις καταστολής, αλλά από τον ίδιο τον καιρό? Η ερώτηση ακούγεται πολύ παράξενη για τους περισσότερους, και φυσικά είναι πολύ παράξενη. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παραδεχθεί δημόσια πως υπάρχει τεχνολογία που αλλάζει τον καιρό. Αυτή τη χρονική στιγμή φαίνεται πως η παράξενη αυτή τεχνολογία ερευνάται και αναπτύσσεται, επιτρέποντας τη δημιουργία καταιγίδων, πλημμύρας, κεραυνών ή ακόμη και σεισμών που στοχεύουν σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη. Μία ακραία σκέψη ανάμεσα σε όσους πιστεύουν πως η τεχνολογία που αλλάζει τον καιρό είναι υπαρκτή, είναι αυτή που λέει πως θα μπορούσαν να στοχεύουν ακόμα και σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Πάμε τώρα σε κάποια στοιχεία που παρουσιάζονται μέσα σε αυτό το άρθρο, αν και είμαι σίγουρος πως αν ψάξετε το θέμα σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν ίσως πολύ περισσότερα στοιχεία σχετικά με αυτή την τεχνολογία. Τον Αύγουστο λοιπόν του 2001 η εφημερίδα Guardian δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Βροχοποιεί RAF
προκάλεσαν την πλημμύρα του 1952, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως τον Αύγουστο του 1952 μία από τις χειρότερες πλημμύρες που έχει δει η Βρετανία πέρασε από το χωριό Ντέβον του Λίμνιουθ. Ως αποτέλεσμα, 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το χύμαρο 90 τόνων νερού, καθώς και χιλιάδες τόνους από βράχια που αποκολλήθηκαν από το Έξμουρ και κατέστρεψαν σπίτια, γέφυρες, καταστήματα, αλλά και ξενοδοχεία. Yesterday, Lynmouth was a peaceful holiday resort. Today, it is a ruin. Pathé cameraman Bill Jordan was on the spot soon after floods had swept down from the hills to smash the little town. And this is his story. I knew very little about Lynmouth before I arrived. When I looked around, I was almost glad I didn't. Η καταστροφή αυτή ονομάστηκε από τις αρχές ως το χέρι του Θεού, όπως το περίφημο γκολ του Μαραντόνα εναντίον της Αγγλίας, αφού φαίνεται ότι οι Βρετανοί και ειδικότερα οι Άγγλοι κάθε φορά που καταστρέφονται από κάτι το ονομάζουν ως χέρι του Θεού. Νέες αποδείξεις όμως που βρέθηκαν σε αποχαρακτηρισμένα απόρριτα έγγραφα αποκάλυψαν πως μια ομάδα διεθνών επιστημόνων που εργαζόταν με τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία, εξού και το RAF, RAF από το Royal Air Force, και πραγματοποιούσαν παράλληλα πειράματα δημιουργίας βροχής στη Νότια Αγγλία την ίδια εβδομάδα με την καταστροφή. Μερικά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 2008, το BBC ανέφερε πως το 2001 μια έρευνα του BBC αποκάλυψε πως τα απόρριτα αυτά έγγραφα σχετικά με τα μυστικά πειράματα είχαν πλέον χαθεί. Οι επιζώντες όμως ανέφεραν πως ο αέρας μύριζε θιάφη εκείνο το απόγευμα της πλημμύρας και πως η βροχή ήταν τόσο δυνατή που πονούσε τα πρόσωπα των ανθρώπων. Το BBC μάλιστα φαίνεται πως έφερε στο φως νέες αποδείξεις για το πείραμα που περιελάμβαναν μαρτυρίες των επιστημόνων αλλά και μερικά από τα πρακτικά της αεροπορίας. Ξαναλέω σε αυτό το σημείο ότι συνδέσμους για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία ή να τα απορρίψετε θα υπάρχουν κάτω στην περιγραφή για όποιον ενδιαφέρεται να διαβάσει περισσότερα πράγματα απευθείας από τις πηγές. Το πείραμα αυτό ονομαζόταν Operation Cumulus, δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση επιχείρηση ορίτης που σημαίνει παχύσύννεφο. Αλλά αρκετοί του είχαν δώσει διαφορετική ονομασία, λίγο χιουμοριστικά κιόλας, που ήταν Operation Witch Doctor, δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση η επιχείρηση του μάγου γιατρού. Ένας πιλότος μάλιστα, ο Alan Yates, είχε αναφέρει πως πέταξε πάνω από τον Bedfordshire ως μέρος της επιχείρησης ψεκάζοντας αλάτι στον αέρα. Λίγο καιρό αργότερα, σύμφωνα πάντα με τη δική του μαρτυρία, πληροφορήθηκε πως υπήρξε μια καταστροφική βροχή στην περιοχή Staines, λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα από το σημείο που πετούσε ο ίδιος. Έτσι, πολλοί υποθέτουν πως αφού υπήρχαν πειράματα τέτοιου τύπου για πάνω από 70 χρόνια πριν, τότε σίγουρα η τεχνολογία που αλλάζει τον καιρό υπάρχει σε λειτουργία και ίσως είναι και αρκετά εξελιγμένη. Πάμε τώρα σε ένα άλλο στοιχείο από έναν Υπουργό Άμυνας και μάλιστα τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αρκετά χρόνια πριν. Τον Απρίλιο του 1997, ο William Cohen, ο οποίος τότε κατήχε τη θέση του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, πραγματοποίησε μια σοκαριστική δήλωση σε ένα πολυπληθές κοινό στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια. Το συνέδριο στο οποίο συμμετείχε αφορούσε τα όπλα μαζικής καταστροφής και τη στρατηγική της Αμερικής. Ο Cohen μάλιστα με μεγάλη ειλικρίνεια δήλωσε πως συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που ο ίδιος επέλεξε να μην κατονομάσει συμμετείχαν σε ένα είδος οικολογικής τρομοκρατίας όπου μάλιστα μπορούσαν να αλλάξουν το κλίμα, να δημιουργήσουν σεισμούς ή ακόμα και να ενεργοποιήσουν ηφαίστεια. Όλα αυτά σύμφωνα με τον τότε Υπουργό Άμυνας με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από χιλιόμετρα μακριά. Για τις συγκεκριμένες δηλώσεις δεν έχω καταφέρει, αν και έψαξα λίγο, να βρω στοιχεία και συνδέσμους, δηλαδή πηγές από όπου μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τα λεγόμενα του τότε υπουργού. Όμως αυτό συνέβη γιατί υπάρχουν κάποια PDF online τα οποία είναι πάρα πολλές σελίδες και δεν μπήκα στον κόπο να ψάξω να βρω τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Όμως είμαι σίγουρος ότι αν ψάξετε εσείς, ενδιαφέρεστε και ψάξετε, τότε θα βρείτε και ίσως και να επιβεβαιώσετε και αυτές τις δηλώσεις. Είναι αλήθεια πως οι θεωρίες σχετικά με την τεχνολογία για τον έλεγχο του καιρού είναι πάρα πολλές και τα πραγματικά στοιχεία που ίσως αποδεικνύουν κάτι είναι πολύ λιγότερα. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί αυτά τα στοιχεία, αν υπάρχουν, αποκρύπτονται από το ευρύ κοινό, είτε γιατί πολύ απλά ίσως και να μην υπάρχουν.
Τέτοιες μικρές αποκαλύψεις όμως ίσως ρίχνουν λίγο φως στη θεωρία που λέει πως κάποιοι σχεδιάζουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν την τεχνολογία που ελέγχει τον καιρό ώστε να σπείρουν τον δρόμο και να αποσταθεροποιήσουν. Όπως πάντα όμως, τα συμπεράσματα σχετικά με το τι ισχύει και το τι όχι είναι μόνο δικά σας. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.